messages. One is we should never ever give up. Okay. Two is you're never too old to chase your dreams. That's right. It looks like a solitary sport, but it's a team. Έχοντας τα χείλη αλλά και την καρδιά αυτά τα τρία μηνύματα, η Diana Nyand βγήκε από τη θάλασσα εξουθενωμένη αλλά πανευτυχής μετά από 53 ολόκληρες ώρες και 166 χιλιόμετρα που διένυσε κολυμπώντας από την Αβάνα της Κούβας μέχρι το Key West, το νοτιότερο άκρο των νησιών Florida Keys. Η 64χρονη κολυμβήτρια είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που κολύμπησε τέτοια απόσταση στον ωκεανό χωρίς κλουβί για τους καρχαρίες. It was really rough that first day Saturday after the start and I just said forget about the surface up. Get your hands in somehow and with your left hand say push Cuba back and push Florida towards you. Το πρωί του Σαββάτου, πρώτου πέσει στο νερό στην Αβάνα, η Nyand διαβεβαίωσε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία της απόπειρα. Οι προσπάθειές της είχαν ξεκινήσει το 1978 όταν ήταν 28 ετών. Άλλες τρεις απόπειρες το 2011 αλλά και πέρσι δεν είχαν στεφτεί από επιτυχία. Η Nyand τότε διέκοψε το εγχείρημά της εξαιτίας τσιμπημάτων από μέδουσες που θα μπορούσαν ωστόσο να αποβούν μοιραία. Η γενναία κολυμβήτρια δεν το έβαλε κάτω. The bigger your dream, it doesn't matter if you fail. Αυτή τη φορά το μυστικό της Nyand ήταν η μάσκα σιλικόνης που χρησιμοποίησε και γλίτωσε τα τσιμπήματα από μέδουσες. Ωστόσο, η γλώσσα και τα χείλη της πρίστηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να μιλήσει καθαρά. Αρχικά, είχε υπολογιστεί ότι για να διανύσει την απόσταση η Nyand θα χρειαζόταν 80 ώρες. Η κολυμβήτρια είπε ότι κρύωνε πολύ και έτσι δεν έκανε στάσεις για φαγητό, ελπίζοντας ότι θα κρατηθεί ζεστή κολυμπώντας. You know what's so great about it, Sanjay, is that... It's all authentic. Just, it's a great story. No one's ever done it.